Η κυβέρνηση κάνει μία προσπάθεια με την εισαγωγή αυτού του σχεδίου νόμου να ταυτίσει τις επιδιώξεις του με αυτές τις επιδιώξεις για την πράσινη ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν η πράσινη ανάπτυξη που διαφημίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που εξελίσσεται σε μήλον της έρηδος σε αυτό το γνώριμο καυγά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος από τους δύο μπορεί καλύτερα να υπηρετήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και να εγγυηθεί την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων. Γιατί αυτή είναι η επιδίωξη, η πραγματική επιδίωξη της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης. Και προς την κατεύθυνση αυτή και οι δύο, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι έτοιμοι να παράσχουν κάθε είδους προνόμιο και διευκόλυνση που στην πραγματικότητα ναρκοθετούν σε κάθε βήμα τις πραγματικές σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Η επιμονή και των δύο του συνδέσμου Ελλήνων βιομηχάνων, των άλλων αστικών κομμάτων στη χώρα μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανάγκη ενός παραγωγικού μετασχηματισμού της καπιταλιστικής οικονομίας με άξονα την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιακή μετάβαση και την εξωστρέφεια ως απάντηση στην κρίση, θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη τελικά απόδειξη πως δεν πρόκειται για μέτρα που έρχονται να αντιμετωπίσουν τη λεγόμενη κορονοκρίση, αλλά αντίθετα για την οικονομική κρίση που είναι σε εξέλιξη του καπιταλισμού. Το ομολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις οδηγίες της, την κατεύθυνση του πακτολούδης εκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης στις πράσινες επενδύσεις, σε αυτό το νέο πράσινο πάρτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η περιβόητη πράσινη μετάβαση έχει όντως άμεση σχέση με το σχέδιο νόμου. Το ομολογούν οι ίδιοι οι βιομήχανοι, διαβάστε την επιστολή, αυτή που μας έστειλαν δηλαδή, είναι νομίζω αποκαλυπτική. Ότι όλα όσα περιλαμβάνει αυτό, δηλαδή το σχέδιο νόμου, βρίσκονται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων, διαβάζω αυτά που λένε, βρίσκονται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων για τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας σε εναρμόνιση με τις εξελίξεις που σημειώνονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για μια σύγχρονη αποδοτική ως προς την χρήση των πόρων ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Είναι φανερή η πρόθεση. Το πρώτο ερώτημα είναι, αυτά δεν πραγματεύεται το σχέδιο νόμου? Αυτά δεν υπηρετούν οι τροποποιήσεις των οδηγιών 2008-98 περί αποβλήτων και της οδηγίας 94-62 αναφορικά με τα απορρίμματα συσκευασιών, το πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, οι διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και οι διατάξεις για τις χωροταξικές και πολυδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις? Και το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι, και οι δύο σας δεν έχετε ψηφίσει αυτές τις ευρωπαϊκές οδηγίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Πού υπάρχει λοιπόν η διαφωνία? Ή μήπως είναι περιόνου σκιάς ακριβώς για να αποπροσανατολιστεί η κουβέντα και να επισκιάσει τις πραγματικές προθέσεις αφενός της κυβέρνησης και αφετέρου του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι φανερό ότι τις ασπάζεστε και οι δύο, οι οποίες με πρόσχημα τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση του πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων, τη μεγαλύτερη ανακύκλωση, έχουν ως στόχο την εμπορευματοποίηση των απορριμμάτων και την ολοκληρωτική παράδοση του τομέα επεξεργασίας, δηλαδή της καρκινογόνας καύσης, ανακύκλωσης και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων στο μεγάλο κεφάλαιο. Για να αποκτήσουν μεγαλύτερα κέρδη τα πράσινα επιχειρηματικά κοράκια του κλάδου, για να τροφοδοτηθούν οι διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι με φτηνές εναλλακτικές, τις λέτε, πρώτες ύλες και καύσιμα σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας των λαϊκών στρωμάτων. Τα μέγιστα κέρδη τους όμως από κάπου πρέπει να βγουν. Άρα λοιπόν τα μέγιστα κέρδη
προϋποθέτουν μεγαλύτερους και περισσότερους ανταποδοτικούς φόρους, επιπλέον χαράτσια για τα λαϊκά στρώματα, επιπλέον βρώμικη δουλειά από την πλευρά των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, απόλυτα εναρμονισμένη δουλειά ακριβώς για να υπηρετηθεί αυτός ο στόχος για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων. Σε συνέχεια της προχθεσινής μας τοποθέτησης στην κατάρθρον για το τι ακριβώς προβλέπει το νομοσχέδιο αυτό, εκτός από το ζήτημα ότι ενεργοποιούνται τα αντιλαϊκά χαράτσια από τη Νέα Δημοκρατία που είχε προβλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ΕΣΔΑ του 2015 με το γνωστό σλόγγαν «Πληρώνω όσο πετάω», το οποίο υιοθετείται, έτσι κι αλλιώς είναι ευρωπαϊκή οδηγία, είναι ευρωπαϊκό εφεύρημα. Εκτός από τα νέα κίνητρα και τις φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο, για δωρεές του, αλλά και επιχορηγήσεις των ιδιοκτητών, των ΚΔΑΗ, για τον εξυγχρονισμό δήθεν των εγκαταστάσεών τους, με το λογαριασμό βέβαια να πηγαίνει στα λαϊκά νοικοκυριά, εκτός της μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, αλλάζει ο Μανολιός και βάζει τα ρούχα του αλλιώς, γιατί έτσι βαφτίζεται τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, ενώ πιο μπροστά τις ονομάζαμε ως εργοστάσια καύσης, και εκτός από την αθλειότητα των απόβλητων τροφίμων, όπως τα αποκαλεί το σχέδιο νόμου, ένα εφεύρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο το υιοθετείται, τα οποία αντί να δίνονται αυτά τα απόβλητα τροφίμων στα ζώα, όπως λέει, σας το λέω λίγο εκλαϊκευτικά, προτείνουν οι ευαίσθητοι Ευρωπαίοι και οι ευαίσθητες ελληνικές κυβερνήσεις να μοιράζονται κατά προτεραιότητα στους ανθρώπους και όχι στα ζώα. Πολύ ωραία. Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι προβλέπονται και άλλα πράγματα. Πρώτον, η συνέχιση μιας διαχρονικής βαθιάς υπόκλησης όλων των κυβερνήσεων στην ασυδοσία του βιομηχανικού κυρίως κεφαλαίου να ρυπαίνει κατά βούληση με τα επικίνδυνα απόβλητά του. Απουσιάζει και σε αυτό το νομοσχέδιο κάθε πρόνοια για συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ασφαλή επεξεργασία των αποβλήτων. Σε αυτή περιλαμβάνεται και η υγειονομική ταφή, στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται. Αντίθετα, προστίθενται διατάξεις που διευκολύνουν την ασίδωτη δράση των επιχειρηματιών, όπως οι παρεκκλήσεις και οι αιρεσιμότητες που τίθενται, ώστε να επιτρέπεται, αντί να απαγορεύεται η ανάμειξη επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ διατηρείται η διάταξη του άρθρου 227 του Κλεισθένη, του ΣΥΡΙΖΑ, το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία δίνεται η δυνατότητα αποδοχής και επικίνδυνων αποβλήτων στους κοιτά των ΦΟΘΣΑ. Δεύτερον, τα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους κέντρα διολογής ανακύκλωσης με μέσο ημερήσιο φόρτο μεγαλύτερο των 50 τόνων όχι μόνο αναβαθμίζονται στην πράξη μηχανολογικά σε νέα συσκευασία, παίρνοντας πρίκα τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά επιπλέον στα ανακτώμενα υλικά περιλαμβάνεται και το RDF και το SRF. Πρόκειται για μια παραλλαγή του Κέντρου Διαλογής Ανακύκλωσης της ΒΑΤΑ ΑΕ μέσα στην ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων φυλής. Η αναβάθμιση αυτή συνεπάγεται αύξηση της λειτουργικής δαπάνης των Κέντρων Διαλογής Ανακύκλωσης, που θα καλύπτεται μαζί με το κέρδος του ιδιώτη με την αύξηση της τιμής των συσκευασμένων προϊόντων, δηλαδή από το ευρύ καταναλωτικό κοινό, με άλλα λόγια από τα λαϊκά νοικοκυριά. Τρίτον, τα πράσινα σημεία και τα κέντρα ανακύκλωσης, εκπαίδευσης και διαλογής στην πηγή με δυναμικότητα αποθήκευσης αποβλήτων μεγαλύτερη των 15 τόνων εγκαθίστανται εκτός ή εκτός σχεδίου πόλης σχεδόν παντού και κατά παρέκκληση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων με απλή απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής χωρίς κανονική οικοδομική άδεια αλλά και με τη fast-track διαδικασία έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Επίσης θα αποθηκεύονται ή θα διακινούνται μεταξύ άλλων και δεκάδες ήδη επικίνδυνων αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά είτε προέρχονται από κατοικίες, είτε από επιχειρηματικές δραστηριότητες, είτε εντάσσονται στο αντικείμενο ιδιωτικών συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Τα
τα πρώην μικρά πράσινα σημεία. Μετονομάζονται σε γωνιές ανακύκλωσης. Πρόκειται για υπαίθριες εγκαταστάσεις και με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου θα χωροθετούνται παντού, ακόμα και σε πλατείες και σε χώρους πρασίνου. Μπορούν επίσης να εγκατασταθούν σε χώρους κοινοφελών, δημόσιων κτηρίων, σχολεία, αθλητικά κέντρα, χώροι συνάθρησης κοινού, σε ιδιωτικούς χώρους, τα πολυκαταστήματα, ακόμα και σε τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπαίδου. Προβλέπεται ακόμα η εγκατάστασή τους μέσα σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς. Σε αυτές λοιπόν τις γωνιές ανακύκλωσης, επιπλέον θα συλλέγονται και βρώσιμα λίπη και έλαια και απόβλητα ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μικρού μεγέθους και απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στυλών, μεταξύ των οποίων και επικίνδυνα. Είναι φανερό ότι οι πιο πάνω χρήσεις που έρχονται να καταλάβουν ελεύθερους χώρους πολύτιμους για την ποιότητα ζωής του λαού και της νεολαίας που ζουν στα αστικά κέντρα θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο τους όρους διαβίωσής τους. 4. Στο άρθρο 50. Και εδώ δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης για το σύστημα της ανακύκλωσης. Το ήδη καθομολογεί αποτυχημένο σύστημα των μπλε κάδων οθείται σε πλήρη χρεοκοπία, καθώς επιτρέπεται η κοινή με τα βιολογικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων, βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, κήπων, πάρκων, απορρίμματα τροφών, εστιατορίων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ούτω καθεξής. Κατά τα άλλα, κόπτεστε δήθεν για την ανακύκλωση. Με το άρθρο 52, σκανδαλωδώς, ανατρέπεται η αρχή που προσδιορίζει ότι η έκδοση ΑΕΠΟ, οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων για έργα επεξεργασίας αποβλήτων προηγείται κάθε άλλης εκτελεστής πράξης της διοίκησης σχετικής με την εκτέλεσή τους. Η μοναδική πλέον προϋπόθεση είναι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων να λαμβάνεται πριν από την έναρξη των εργασιών, δηλαδή μετά τη δημοπράτηση του έργου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης. Ουσιαστικά την όλη διαδικασία έκδοσης περιβαλλοντικών όρων θα μπορεί να την διεκπεραιώνει ο ίδιος ο ανάδοχος του έργου, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να αλλάζει εκ των υστέρων βασικά στοιχεία των τευχών δημοπράτησης, ακόμα και να αναλαμβάνει ο ίδιος μέσω της οικίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τη χωροθέτησή τους. Αυτό άλλωστε επιχειρείται ήδη στην περίπτωση δημοπράτησης της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων Γραμματικού. Μια δημοπράτηση η οποία φυσικά για την ώρα οδηγείται από αναβολή σε αναβολή. 6. Σε σχέση με τις αρμοδιότητες του ΕΟΑΝ. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, ο κύριος ρόλος του ήταν αυτός του τροχονόμου, που έδινε απόλυτη προτεραιότητα μέχρι και τον Ιούλιο του 2019 στο χρεοκοπημένο σύστημα των πλε κάδων, σύμφωνα πάντα με τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Το αποτέλεσμα ήταν αφενός να ρημάξει τους Δήμους οικονομικά, φορτώνοντάς τους όλο σχεδόν το επιπλέον κόστος αποκομιδής των μπλε κάδων, τη στιγμή που αυτό ήταν υποχρέωση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, και αφετέρου να παρουσιάζει ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης που έφταναν στα όρια της γελιότητας πραγματικά, καθώς μερικά από αυτά προσέγγιζαν και τη συνολική παραγωγή επιμέρους αποβλήτων συσκευασίας. Τα τελευταία χρόνια έμεινε στο ρόλο του θεατή μπροστά στον άγριο ανταγωνισμό του συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών και συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης, αυτό δηλαδή με τα σπιτάκια, αμερικάνικης προέλευσης και ενδιαφέροντος. Πρόκειται για το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, τις πανάκριβες υποδομές του οποίου η Νέα Δημοκρατία, με επισπεύδοντα τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρικάκο, ανέλαβε να διαφημίσει και να προωθήσει, ρίχνοντας άφθονο δημόσιο χρήμα υπό το άγρυπνο βλέμμα του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έβαζε και αυτό στο χεράκι του. Οι αρμοδιότητες λοιπόν του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, στο άρθρο 95, κινούνται στην ίδια με την προηγούμενη κατεύθυνση με κάποιες αναπροσαρμογές. Ποιες είναι αυτές οι αναπροσαρμογές? Ότι αναδεικνύει τον Εθνικό Οργανισμό σε φοροεισπράκτορα του χαρατσιού ταφής σε βάρος των Δήμων και των χαρατσιών μέσω της ΑΔΕ, σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, ως καταναλωτών της πλαστικής σακούλας και πλήθους άλλων τελών και εισφορών που επιβαρύνουν είτε άμεσα είτε έμεσα τα λαϊκά στρώματα. Και δεύτερον, σε ένα διοικητικό δερβέναγα, ελεγκτή δηλαδή των Δήμων και των ΦΟΔΣΑ.
Σε σχέση με τα μέρη ζήτα και ήδα του σχεδίου νόμου που εξειδικεύουν και ρυθμίζουν πλευρές της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις χρήσεις γης και την ενέργεια. Η ουσία της αστικής πολιτικής, να το πω έτσι, δηλαδή των κυβερνήσεων διαχρονικά, παραμένει ίδια. Σε αυτά τα πεδία δηλαδή των χρήσεων γης και της ενέργειας παραμένει ίδια. Και μάλιστα όταν οι κυβερνήσεις σας ρυθμίζουν θέματα δόμησης χρήσεων γης, χωροταξίας γενικότερα, υποτίθεται και έτσι το εκφράζουν με ιδιαίτερο ύφος, πως θέλουν να βάλουν ένα σχεδιασμό στη θέση της αναρχίας. Να πούν κανόνες για να μην κάνει ο καθένας ατομικά ό,τι θέλει χωρίς να λογαριάζει το κοινωνικό σύνολο. Όμως και αυτά, όπως και όλα τα άλλα θέματα, η κυρίαρχη τάξη και το κράτος της, οι κυβερνήσεις τους, τα ρυθμίζει με βάση το ταξικό συμφέρον και όχι το συμφέρον της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού. Έτσι λοιπόν χωροθετεί, ορίζει χρήσης γης, ορίζει περιοχές δόμησης και συντελεστές δόμησης και ούτω καθεξής, για να οριοθετήσει τόσο το δικαίωμα ή την απαγόρευση ατόμων ή επιχειρήσεων για άσκηση μιας κοινωνικής δράσης σε κάποιες περιοχές, όσο και το δικαίωμα ή τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους πολίτες σε αυτές τις περιοχές. Στην πράξη όμως, ξέρετε, όλα αυτά ανατρέπονται όχι τόσο ως αποτέλεσμα της αυθαιρεσίας των πολιτών, όσο από την αυθαιρεσία του ίδιου του κράτους και της κυρίαρχης τάξης. Το κεφάλαιο εγκαθιστά δράσεις όπου το συμφέρει, με αυθαιρεσίες που τακτοποιούνται με ελάχιστα ή καθόλου πρόστιμα. Το κράτος σε όλα τα επίπεδα, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμος κτλ., καθυστερεί για ολόκληρες δεκαετίες και δεν ολοκληρώνει τη διαδικασία σχεδιασμού της δόμησης. Πολύ πιο σημαντική ακόμα είναι στην πράξη η αθέτηση της θεσμικής υποχρέωσης του κράτους και των κυβερνήσεων να εξασφαλίζουν με δημόσια δαπάνη τις αναγκαίες κοινωνικές υποδομές στις πολεοδομημένες περιοχές. Και αναφέρομαι για τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, για τα αντιπλημμυρικά, για την εκπαίδευση, για την πρόνοια, για την υγεία, για τον πολιτισμό, για τους χώρους διαχείρισης απορριμμάτων, μιας και κουβεντιάζουμε γι' αυτό, για τα νεκροταφεία και πάει λέγοντας. Τώρα, ειδικά για το μέρος ζήτα αναφορικά με τις πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα συστήματα των χρήσεων γης, συνιστούν διεύρυνση των δικαιωμάτων του κεφαλαίου και συρρήγνωση των αντίστοιχων των λαϊκών στρωμάτων και αντίστοιχη ρύθμιση των υποχρεώσεων του κράτους. Το άρθρο 119 διευκολύνει τη μεταφορά συντελεστή δόμησης προς όφελος των κατασκευαστικών εταιριών. Φανερότατο. Στο άρθρο 121 επιτρέπει πρόσθετες χρήσεις εντός των ζωνών οικιστικού ελέγχου, εμπορικές εκθέσεις, εκθεσιακά κέντρα, ΙΚΤΕΟ και ούτω καθεξής. Το άρθρο 122 περιλαμβάνει διατάξεις που διευκολύνουν τις κατασκευαστικές εταιρείες. Και μάλιστα θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για την παράγραφο 32 του άρθρου 122 αναφορικά με τους θόλους αθλητικών εγκαταστάσεων. Αν αφορά κάποιο συγκεκριμένο έργο, για ποιο λόγο το βάζετε? Δώστε μας μια απάντηση. Το άρθρο 125 προβλέπει επέκταση επιχειρηματικών πάρκων στην Αττική, κυρίως έχοντας το στόχο τη βιομηχανία logistics, που θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα στους κατοίκους της περιοχής. Εμείς λοιπόν, και να κλείσω με αυτό, ή μάλλον να πω για το μέρος ΙΤΑ και να κλείσω με αυτό, για τις ενεργειακές ρυθμίσεις, περιλαμβάνει πλευρές που διευκολύνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ρυθμίζουν σχέσεις των ξεχωριστών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας. Το άρθρο 132 πρακτικά επιτρέπει πρόσθετες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συστήματα που η ίδια η ΡΑΕ θεωρεί ορισμένα. Αυτό κατά τη γνώμη μας αποτελεί και απόδειξη πως ο ενεργειακός σας σχεδιασμός είναι παντελώς αντιφατικός, γιατί έχει ως στόχο μόνο το κέρδος, φτάνοντας στο σημείο ο ίδιος ο σχεδιασμός να αντιβαίνει στις κατευθύνσεις του οργάνου που η ίδια η πολιτεία έχει ορίσει. Το άρθρο 128 αποδεικνύει τη σπατάλη του αστικού ενεργειακού σχεδιασμού, καθώς ουσιαστικά κάνει λόγο για ειδικές πρόσθετες επενδύσεις στο δίκτυο με κριτήριο τη διείσδυση, τον ΑΠΕ. Επενδύσεις που θα αυξήσουν παραπέρα την επιβάρηση των λαϊκών οικοκυριών λόγω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ ενέχουν σημαντική πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρηση
και στην υγεία του λαού. Πρόκειται για τις χιλιάδες χιλιόμετρα πρόσθετου δικτύου σε όλη την Ήπεθρο, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και το άρθρο 129 κινείται στην κατεύθυνση περαιτέρω ιδιωτικοποίησης, απελευθέρωση της ΔΕΗ με το εταιρικό μετασχηματισμό της. Προωθείται ο περαιτέρω διαχωρισμός παραγωγής δικτύου κατανάλωσης, που αποτελεί και τον κεντρικό άξονα της ευρωενασιακής πολιτικής της απελευθέρωσης της ενέργειας. Λαμβανωμένου υπόψη όλα όσα είπαμε και στις τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τουλάχιστον επί της αρχής θα καταψηφίσει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Ευχαριστώ.